Ανοίγω αυτό το βίντεο! Γιατί, μαμά, πρώτη φορά παρουσιάστρια. Και αυτό το βίντεο για σας, αγάπες μου, το κάνω για μένα, για σας το κάνω. Πάνω απ' όλα. Μπράβο, για να δείτε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε πρόβα τα λόγια. Δείξε μαλλί, γιατί αύριο ξεκινάμε με ρεκτιφιέ μαλλιού πρωί-πρωί. Θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, δεν το κάνω επειδή θα γίνω παρουσιάστρια, μην τρελαθούμε τελείως. Και λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι για να ξεκινήσουμε τη βιντεάρα αυτήν της παρουσιάστρια. Αυτό. Δεν έχω από κάτι άλλο. Θύμισε μου αύριο που θα φορέσω το συνολάκι να κάνω αυτό που έκανα και χθες, το θεατρικό. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Γεια σας. Γεια σας. Πρόβλημα. Πρωί-πρωί. Η μέρα ξεκίνησε στις 9 παρα 10. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό. Το project παρουσιάστρια προχωράει. Το project μαλλί παρουσιάστριας πήγε καλά. Δεν αγχώνομαι εγώ, εσύ αγχώνεσαι. Ήθελα να ξέρω ποια παρουσιάστρια πάει μόνη της στο σούπερ μάρκετ. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, 1 παρά, κάπου εκεί. Το project προχωράει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ, θα πρέπει να το διορθώσουμε. Το project πρώτη φορά παρουσιάστρια συνεχίζεται. Έλα μωρή, έλα. Έλα γλυκούλα Άννα μου. Ήθελα να μας κάνει το μακιγιάζ. Που κοιτάω. Εδώ. Εκεί, μάλιστα. Πρώτη φορά παρουσιάστρια αυτή, πρώτη φορά σε βίντεο. Ναι, πρώτη φορά. Λοιπόν, θα δείξουμε το πριν και το μετά. Δεν θα δείξουμε τα ενδιάμεσα βήματα για να μην μας σταματιάσουν. Ναι. Να μην μας κλέψουν τις κινήσεις. Τις ιδέες και όλα. Ναι. Κοροϊδεύει. Κλείνω γιατί εγώ είμαι χάλια και αυτή είναι πολύ κούκλα. Ήθελα απλά να δείξω την εξέλιξη και την πρόοδό μας στα παιδιά. Πολύ καλή. Πολύ. Θα σε ξαναπάρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλή άτιμη. Και το φρύδι, τι ωραία θα ήταν να ήταν έτσι πάντα. Θα ήταν ωραίο να ήταν έτσι πάντα το φρύδι. Το μα εντάξει, δεν με πειράζει. Υπάρχουν και άνθρωποι για να το βάψουμε. Δεν σου κλέφτες θα γινόσασταν. Βεβαίως. Αλλά και το φρύδι μπορείς να πει σε όλα τα βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Έχουν ανέβει, δεν έχουν ανέβει. Εγώ τα έχω πει σε κάθε βίντεο. Ναι, ναι. Ό,τι και να λέει δεν παίρνει πλάνο. Οπότε δεν είναι. Ακούγεται πλάνο μια φωνή που κάνει νιά, 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 νιά. Πιστεύω έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Άλλο πράγμα. Τι είσαι, μάγος, είσαι πια. Τι είσαι. Και η πρώτη βάση όμως. Ναι, ναι, ναι. Και ξαφνικά το μάτι μου πρασίνησε. Φαίνεται και στην κάμερα ότι έχει πρασινίσει. Και ανέβηκε. Ωραία, πολύ καλά, συνεχίζουμε. Κάνε ό,τι έκανε, έλα. Θέλω, αυτά. Έλα. Όχι, δεν είναι ωραία τώρα πράγματα αυτά που κάνεις. Λοιπόν, εντάξει, καταπληκτικό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ. Ναι, τώρα είναι καλύτερο. Τέλος πάντων, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την. Μακιγιές. Ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτική θεά. Πώς ήταν. Δείξε και το δικό σου μακιγιάζ. Α, εγώ γιατί. Γιατί είναι ωραίο. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, να μας αποτρέπουμε. Συνεχίστε. Ποτέ. Δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ. Ήρθε για να κάνουμε το project. Πρώτη φορά παρουσιάστρια. Και να βάλω και καλαμάκια. Ναι, έλα από εδώ να πει εσύ. Η φωνή ήταν πιο τέτοια. Δεν... Έλα, μωρή. Αγαπημένη μου. Όλα Άννα. Αυτά θα μπουν, ναι. Όλα, δεν κάνω μοντάζ, τίποτα. Χριστά μου. Ήρθες όταν σου είπα ότι το project είναι πρώτη φορά παρουσιάστρια. Ήρθα. Και πώς νιώθεις? Υπέροχα. Που καλή θα αρχή. Παρακολουθήσεις και το event. Βέβαια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Θα ντυθούμε μετά και θα βγάλουμε και το υπόλοιπο. Πω, είναι πολύ ωραίο το μάτι. Εντάξει, και το χυλάκι. Ωραία. Αλλά το μάτι... Ντρέπομαι βέβαια γιατί μπορεί να με βλέπει ο κόσμος και μετά θα κάνω την παρουσιάστρια, αλλά εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είμαι και σεμνή. Γίνεται κάποιο vlog γι' αυτό. Ναι, ρε ζωή, σιγά. Εκπληκτικό θέαμα, δεν το περίμενα. Αγάπες μου, ελάτε να μπείτε ένα πλάνο. Κάτω τη χαρούμενο. Έλα, έχει μπει σε 100 πλάνα. Είστε χαζοί. Είμαι υπερηφάνεια, Ελεάνα. Πάντα, Ελεάνα, μου τέτοια. Είμαστε υπερήφανοι. Εντάξει, 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 το κλείνω. Μπήκανε νωρί λίγο. Μην ήρθε. Πο, ξύνια. Θύμησέ μου που έχω τα κρυφά. Τα μαγικά φτερά. Έχει δουλέψει, έχει βοηθήσει τον Απόστολο σε προγενέστερο χρόνο και Ελεάνα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα εδώ πέρα.
Στη μουσική επένδυση, πολύ καλή φίλη και μουσική, ο Κώστας ο Σαματζίδης και ο Δημήτρης ο Τσαρίκογλου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, νομίζω ότι θα αφήσω το λόγο στην Ελεάνα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για μας, κυρίως για τον Απόστολο, γιατί από σήμερα και στο εξής η ιστορία του ξεκινάει το ταξίδι της. Κάποια μέρα ήρθε ο Απόστολος, ο συγγραφέας του βιβλίου μας, ο Απόστολος Τσαντικίδης, και μου είπε: Έχω γράψει ένα βιβλίο. Θέλω να το δεις και ό,τι χρειάζεται να το διορθώσεις. Δέχτηκα και ξεκίνησα με χαρά να το διαβάζω. Από την πρώτη μου κιόλας συνάντηση με τον Απόστολο, θυμάμαι το που λέω συνεχώς: Να δεις που θα εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Το πιστεύω και το αξίζει. Και να, είμαστε σήμερα εδώ και με την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος θέλω να σας συστήσω την συνεδρία της Κοσμογονίας. Πιο πολύ όμως βρίσκομαι σήμερα εδώ για να πω στον Απόστολο ότι νικήσαμε, τα καταφέραμε και οι λέξεις του πια θα διαβαστούν από πολλά ζευγάρια μάτια. Σήκωσε τα κύματα, σκόρπισε συνθήματα, άλλαξε τους κάρτες μου. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας μιλήσω και για κάτι ακόμα. Διαβάζοντας το βιβλίο, θα συναντήσετε την εξής πρόταση. Μη σταματάς την προσπάθεια και με υπομονή, στο τέλος όλοι θα σε αναγνωρίσουν. Ο Απόστολος είναι πράγματι καλός στο να γράφει. Έφτιαξε αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία τελικά δεν έμεινε σε κάποιο σιρτάρι, δεν ξεχάστηκε σε ένα στικάκι, δεν παρέθηκε να αποτυπώσει σε λέξεις όσα είχε σκεφτεί. Δεν το άφησε για αργότερα, ίσως για αύριο και τελικά για ποτέ. Έγραψε την ιστορία, πίστεψε ότι μπορεί να γίνει βιβλίο κάποια μέρα και δεν φοβήθηκε, δεν σταμάτησε την προσπάθεια μέχρι τελικά να εκδοθεί. Και σε αυτό βοήθησαν οι εκδόσεις από Στακτήριο και οφείλουμε εδώ να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που στήριξαν την ιστορία του Απόστολου για να ταξιδέψει πέρα από τα δικά μας χέρια πλέον. Αυτός ο κόσμος παλάζει, πόσο μοιάζει, πόσο μοιάζει. Αυτός ο κόσμος παλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω να μην ξεχνάτε τις ιδέες σας, να τις φωνάζετε, να τις στηρίζετε και να τις κυνηγάτε όσο τρελές και αν ακούγονται στους άλλους. Αυτό το βιβλίο που κρατάμε σήμερα στα χέρια μας είναι μία υπενθύμηση για μένα, αλλά θέλω να γίνει και μία υπενθύμηση για όλους εσάς ότι ο μόνος στόχος που δεν πετύχαμε ποτέ είναι αυτός για τον οποίο δεν προσπαθήσαμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, για την παρουσία σας εδώ και κυρίως τον Απόστολο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι σε πολλές ιστορίες έβλεπα πράγματα. Δεν μου αρέσει αυτή η εξέλιξη, δεν μου αρέσει η άλλη εξέλιξη. Θέλω να φτιάξω κάτι δικό μου. Κάτι να εξελιχθεί όπως το φαντάζομαι εγώ, όπως θα το ήθελα εγώ. Γιατί πάντα έμεινα λίγο ανικανοποιητός, αν μπορώ να το πω έτσι. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να γράψω μια ιστορία. Η παρέα του με τον Άλκη και τον Άρη ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόταν σε αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής. Κάτι ψιθύριζε μέσα στο κρύο. Είμαστε μετά την παρουσίαση προφανώς. Ήταν υπέροχα, καταπληκτική και η Ελεάνα και ο Απόστολος. Ευχόμαστε στα επόμενα. Α, μπράβο. Καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο. Και στην Ελεανίτσα μας. Και στην Ελεανίτσα μας, γιατί όχι. Ωραίο το τοπίο. Πάντα τέτοια. Ρε, εδώ με την ανθοδέσμη σου. Πού την κονόμησες. Είσαι καλή. Είναι δική σου, είναι δική σου. Είναι δική μου. Να σε εδώ, δεν σε είδα όμως. Με την ανθοδέσμη. Την μπουτουνιέρα, ολόκληρη κούκλα. Είσαι χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Μπράβο. Δύο πράγματα, μαμά. Θα βγεις λίγο στο πλάνο. Όχι. Λίγο. Έλα ρε, παιδί μου. Τέλος πάντων, δύο πράγματα ήθελα όταν ήμουν μικρή. Φορούσα τα σακάκια της μαμάς. Και ναι, δεν θα σε δείξω. Όχι, να κοιτάς από εκεί. Όχι, να ξέρουν ότι είσαι εδώ. Φορούσα τα σακάκια της μαμάς και έκανα τον υπουργό παιδείας. Πάντα υπουργός παιδείας. Δεν ήμουν κάποιος άλλος πρωθυπουργός ή υπουργός ή κάτι. Ήθελα να είμαι υπουργός παιδείας. Ήθελα να φτιάξω το σύστημα το εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και ήθελα να πω και δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει συμβεί κατά το δύο. Και δεν φαίνεται να συμβεί κατά τα δύο έτσι. Και αλλιώς, σίγουρα το υπουργός παιδείας όχι.
Αλλά και το δελτίο ειδήσεων δεν το βλέπω. Αλλά τώρα νομίζω δεν θα ήμουν ωραία για ένα δελτίο ειδήσεων. Σαν να μην έχουμε ξυπνήσει από τις 8.30 ώρα και τώρα να είναι η ώρα 1 παρά 10. Τι να γίνει, ασόπισταν. Όλα για την υπερπαραγωγάρα. Ήμουν και με το μικρόφωνο σήμερα. Πώς δεν άρπαξα να τους πω ένα τραγούδι, μιας και μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε μία παρουσίαση, μία παρουσίαση βιβλίου. Πρώτη φορά παρουσιάστηκα εγώ. Μακιγιάζ θες, ρούχα θες, styling θες, θάλασσες θες, όλα τα είχε. Ήταν το βραδινό μας δελτίο των 8, 9, 10, 12, 1. Δεν ξέρω τι ώρα θα το δείτε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Να πω τώρα να πατήσετε like, subscribe και κουδουνάκι, επειδή κολλάει που είμαι έτσι πολύ αυτό. Ή μετά που θα. Τι μου κάνει νόημα. Να μιλάω πιο αργά. Μα αυτό είναι το στυλ μου όμως. Μιλάω γρήγορα, γι' αυτό δεν θα έλεγα δελτίο ειδήσεων ποτέ, κατάλαβε. Ήταν πολύ ωραία, ήταν ωραία εμπειρία, λίγο νεράκι να είχα γιατί έλεγα και έλεγα και έλεγα και έκανε και ζέστη και είχα σκάσει. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ένιωθα πολύ ωραία μέσα αυτό το outfit που είχαμε φτιάξει. Πες αν θες κάτι. Πετύσουν μια κούκλα. Όλες τις μανάδες, τα παιδιά τους, κουκουβάγες, κούκλα τα βλέπουμε, αλλά τέλος πάντων ναι, ήμουν όντως. Δηλαδή το πιστεύω και εγώ ότι ήμουν κούκλα. Αν θέλετε να με καλέσετε κάπου να παρουσιάσω, είμαι διαθέσιμη. Ειδικά από 31 Μαΐου μπορώ να ταξιδέψω όλη την Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παρακολουθήσατε. Αφήσατε το βραδινό δελτίο των 8. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το σακάκι. Να κάνω και μια παρουσίαση στο νομοσχεδίο, έτσι να μου φύγει το άχτι. Ποιος τα βλέπει αυτά που κάνω εγώ. Τέλος πάντων, δεν χρωματίζουμε το κανάλι, είμαστε ουδέτεροι. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό που έχω φτιάξει εγώ στο μυαλό μου, το καταπληκτικό. Και θα έλεγα, σας καλώ όλες και όλους να υπερψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει την αλλαγή στη χώρα και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα ήμουν πολύ καλή υπουργός. Η έρμη μάνα κάθεται σε μία καρέκλα. Αποκαμωμένη από τη ζωή και από τη σημερινή ημέρα. Και με κοιτάει και λέει, τόσα χρόνια εγώ το παιδί μου το σπούδασα γι' αυτό. Αλλά κυρίως κάνω όλη αυτή την παλαιολογία γιατί είμαι πολύ όμορφη. Και δεν θέλω να ξεγαφτώ και να χαλάσω το μακιγιάζ. Άννα Μαρία Γαρίτση, να την προτιμήσετε. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν πιάνω ψεύτικο ή αληθινό. Για αποκαθήλωση, κυρίες και κύριοι. Κοίτα όμως πώς. Αδειάζει το μάτι. Η σκληρή πραγματικότητα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Αυτό είναι τώρα, αυτό έχουμε. Καλά, είναι δυνατόν να μην σας έδειξα το βιβλίο. Το βιβλίο είναι αυτό, ο συγγραφέας, ο Απόστολος, που είδατε και στην παρουσίαση, και το βιβλίο που λέγεται «Η συνεδρία της κοσμογονίας». Επιστημονικής φαντασίας βιβλίο για εφήβους, ας πούμε, αλλά μπορούν να το διαβάσουν όλες οι ηλικίες. Αν το συναντήσετε στα βιβλιοπωλεία, σας προτρέπω να το αγοράσετε. Είναι έτσι μια ωραία ιστορία με πάρα πολλούς ήρωες που σίγουρα θα βρείτε με κάποιον και για κάποιο λόγο να ταυτιστείτε μαζί του και θα δείτε λίγο πώς δρά η νέα γενιά και νομίζω και πώς θα θέλαμε να δρά η νέα γενιά στις μέρες μας. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε είναι ευκολοδιάβαστο, ευανάγνωστο για να κρυβολογώ. Εγώ το έχω διαβάσει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία για να μάθω τι συμβαίνει παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω. Είναι ωραίος ο τρόπος που μετακινείται από εποχή σε εποχή, από χώρα σε χώρα, από ήπειρο σε ήπειρο. Θα τα δείτε μόνοι σας, γιατί θέλω να το και εύχομαι να το διαβάσετε και να φτάσει και στα δικά σας χέρια. Ήταν το δεύτερο βιβλίο με το οποίο εγώ έκανα επιμέλεια και είμαι πολύ χαρούμενη που φτάσαμε και στην παρουσίασή του. Θέλω να ευχηθώ στον Απόστολο να είναι καλό τάξιδο και να κάνει πολλά και άλλα τέτοια βιβλία, είτε να τα επιμεληθούμε, είτε να τα παρουσιάσουμε, είτε να βρεθούμε στις παρουσιάσεις. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να δίνουμε χώρο και χρόνο στις ιδέες. Αυτό που είπα εγώ και στην δική μου ομιλία σχετικά με το βιβλίο και θέλω να τονίσω και πιστεύω πολύ είναι στις ιδέες των νέων ανθρώπων και πόση στήριξη και υποστήριξη θέλουν. Είναι καλό λοιπόν τις ιδέες να τις στηρίζουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι που τις έχουμε και μετά οι άνθρωποι γύρω μας. Και είπα στον Απόστολο όταν μου είπε ότι το βιβλίο τελικά θα εκδοθεί, του είπα Απόστολε, νικήσαμε. Και του το είπα και σήμερα πολλές φορές αυτό. Και το πιστεύω και χαίρομαι και θέλω να βλέπω νέους ανθρώπους
να κάνουν αυτό που θέλουν και να το πιστεύουν και να το στηρίζουν και να το φτάνουν μέχρι τέλους. Κλείνω. Θα σταματήσω κάπου την μπάρλα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Άννα Μαρία που με έβαψε. Άννα Μαρία, σ' αγαπώ. Μην κοιτάς τώρα αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό εδώ είναι γιατί η αλήθεια στο φως. Ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Ήταν φανταστικό. Και ευχαριστώ γενικά, ξέρεις εσύ. Και ευχαριστώ τη μαμά μου που βρέθηκε εδώ και τα λέω τώρα που έφυγε, γιατί πριν θα μου έλεγε σου σταμάτα, μίλες για μένα πράγματα και τέτοια. Και ευχαριστώ και τους φίλους μου, τη Ζωή, το Κωστάκι, τη Ζωή, τη Βερονίκη που βρέθηκαν μαζί μας και είναι δίπλα μου και με στηρίζουν και αυτοί σε ό,τι και να κάνω, μικρό ή μεγάλο. Αυτά. Ευχαριστώ και εσάς που το είδατε. Θα ξαναπώ και ας γίνω γραφική να στηρίζετε τις ιδέες σας, να λέτε τα όνειρά σας στους άλλους και αν δεν τους ακούγονται παράλογα, τρελά, ακατόρθωτα, δεν είναι αρκετά wow. Οπότε πάμε για wow ιδέες, όνειρα και επιθυμίες. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Βρε κουτά, σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε σε μία επόμενη βιντεάρα αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Εγώ μια χαρά κούκλα ήμουν τόση ώρα και τώρα βγήκα έτσι. Δεν πειράζει. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε σε μία επόμενη βιντεάρα. Να πίνετε νερό και να στηρίζετε τα όνειρά σας. Bye!